Ήθελες να το πεις. Και della bongo, και della bongo, και della bongo con la volontà. Γεια σας ρε παιδιά και καλώς ήλθατε στα Weird Weird. Και σήμερα δεν είμαι μόνος μου εδώ σε αυτό το καρναβάλι. Είμαι με δύο φίλες μου. Με τη Τζο. Γεια. Και τη Γιο. Γεια σας. Σήμερα θα βαθμολογήσω τις αποκριάτικες στολές σας. Σας ζήτησα να μου στείλετε αστείες, περίεργες, αλλά και κανονικές στολές για να τις βάλω από το 1 μέχρι το 10. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός, όπως πάντα. Τα κορίτσια δεν μας νοιάζουν η γνώμη τους, η δικιά μας η γνώμη να σας νοιάζει, εντάξει, δικιά μου. Οκ, okay, το έχουμε. Α, τι έχω ντυθεί, κορίτσια, τι σας φαίνομαι ότι έχω ντυθεί. Σε ρήφεις. Εσείς, κορίτσια, τι ντυθείτε τις απόκριες. Χταπόδι. Χταπόδι, ωραίο, μ' αρέσει το χταπόδι. Εσύ, Γιο. Ζόμπι. Ζόμπι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα τα κορίτσια εδώ θα ντυθούν κάτι που είναι όλο τον χρόνο. Πολύ μεγάλη έμπνευση είχαν. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που μας στείλαν οι φίλοι μου στο Instagram. Οι περισσότεροι μου στείλατε φωτογραφίες που έχετε ντυθεί. Wednesday. Έχω βαρεθεί. Τις έχω αποκλείσει όλες. Συγγνώμη, είναι ό,τι πιο basic μπορείτε να ναι, κάνετε. Ναι, συγγνώμη, αλλά μπορούσαμε να πούμε ποια θα είναι η καλύτερη Wednesday από αυτά που σου στείλαμε. Θα μπορούσαμε, αλλά όχι. Αρνούμε. Αρνούμε. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Το θεωρώ ultra basic να ντυθεί κάποιος Wednesday όπως πέρυσι. Που τι ντύθηκαν όλοι πέρυσι, θυμάστε? Όχι. Δεν θυμάστε. Squid Game. Ναι. Με αυτές τις στολές. Ευαργέμαι. Πραγματικά. Cowboys έχω ντυθεί, ρε παιδιά, ναι, εγώ. Ναι. Με καπέλο ή χωρίς? Βάλτε. Με καπέλο. Ζήστε λίγο, να βαθμολογήσουν και εσένα. Εδώ ο φίλος για την αγόρι κορίτσια έχει ντυθεί μάλλον αεροσυνοδός. αεροσυνοδός, τελεία. Α, ναι. Βέβαια δεν βλέπουμε όλη τη στολή, βλέπουμε το πάνω μέρος, δεν πειράζει και εμένα το πάνω μέρος. Βλέπετε, θα βαθμολογήσουμε μόνο το πάνω μέρος. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τη γνώμη. Γενικά δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο πλέον να ντύνονται οι άντρες γυναίκες. Ποτέ δεν το θεωρούσα αστείο. Οπότε από αυτό κόβω 5 πόντους. Από την άλλη, μ' αρέσει που έχει ντυθεί αεροσυνοδός, κάτι τέλος πάντων με την αεροπορία. Οπότε γι' αυτό θα του βάλω ένα 3. 4 και για την περούκα. 4,5 και για το γυαλί. Γιατί είναι ωραίο το γυαλί, είναι από άλλη εποχή. Εγώ έχω σκάσει με το air condition εδώ πέρα. Έχω ντυθεί Minion το 2015. Ήταν και από τις πιο επιτυχημένες μου, γιατί όλοι μου έλεγαν για την καλύτερη στολή. Ever. Η αλήθεια είναι ότι θα μ' άρεσε φέτος να έχεις ντυθεί Minion, γιατί τότε σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ basic, αλλά μ' αρέσει πολύ. Βέβαια, το γυαλάκι νομίζω τα χαλάει όλα. Είναι περιττό το γυαλί, πρέπει κάτι να κάνεις στο πρόσωπο, πρέπει να βάψεις όλη σου τη μούρη κίτρινη για να είναι πιο καλό. Θα το προτιμούσα λόγω μου, να ξεκινάει από το κεφάλι. Ναι, να το πιάνει όλο, ε. Ή έστω να ήταν το γυαλί κίτρινο. Μπράβο. Πάντως είναι καλή προσπάθεια, μ' αρέσει. Φαίνεται ότι έχεις δώσει ένα αλφα budget για αυτή τη στολή. Θα σου βάλω ένα 7. 5. 6. Πολύ ωραία και νομίζω ότι εγώ είμαι αυστηρό σε αυτό το βίντεο. Περίπτερο είναι. Λοιπόν, ο επόμενος ο φίλος έχει ντυθεί ο κύριος Καποτάς. Θα μ' άρεσε πολύ. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω, σκουλίο, κάνετε τις πλακίτσες, γελάμε, χλιακιακιακ. Θα μ' άρεσε όμως να έχεις ντυθεί λοχαγός και να έχεις κολλήσει αυτές τις καπότες. Θα ήσουν σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης, ο λοχαγός Καποτάς. Αυτό θα ήταν έξυπνο αυτό. Από την άλλη, πού βρήκατε τόσα προφυλακτικά? Τα αγοράσανε. Είναι πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα προφυλακτικά, για να Ιωάννα. Έτσι. Η Ιωάννα. Ή από πίσω εμείς. Εμείς, πραγματικά. Παρόλα αυτά όμως, θα σου βάλω ένα. Τι να του βάλουμε τώρα εδώ? Επειδή είναι όμορφο παιδί, βάλει το κάτω. Είναι όμορφο παιδί και έδωσε και αρκετά λεφτά για τα, για τα προφυλακτικά. Πρώτα τη πω συνέχεια τέτοιο. Θα του βάλουμε ένα 5. 5. Θα σας πω, εγώ θα του βάλω 8 γιατί. Ναι, όχι, αλήθεια. Γιατί μου αρέσει που έβαλε φαντασία. Ισχύει. Και το έφτιαξε μόνος του. Δηλαδή από το τίποτα, από μερικά προφυλακτικά, έφτιαξε μια στολή. Θα μπορούσε όμως να πάρει ένα ολόκληρο προφυλακτικό να το φορέσει καπέλο. Ναι, θα ήταν ακόμα πιο αστείο. Γι' αυτό δεν έβαλα 10 ή 9, έβαλα ναι. 8. Ή σκουφάκι να το κάνει. Ναι. Πάμε στο επόμενο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, η στολή είναι χειροποίητη από τη μαμά μου. Είμαι εγώ με τον Δημήτρη τον κολλητό μου. Τζο, είμαστε εμείς οι δύο. Κοίτα τώρα τι ωραία που της τα έχει φτιάξει η μαμά. Βέβαια, mother, πολύ creepy η mother. Πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είστε και δύο ίδια ντυμένοι. Είναι τέλειο. Και πίσω, τι λέει ρε παιδιά, καταλαβαίνετε η μπλούζα. Los Muertos. Μήπως είναι κάποιο gang. Πώς λέγεται αυτό, κάποιο χουλ. Χουλ. Κάποιο συμμορία. Συμμορία, μπράβο. Γκάγκ, δεν ξέρω. Αλλά από πάνω γράφει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε. Ναι, ό,τι και να είναι πάρα πολύ. Los Muertos δεν είναι ο θάνατο. Τελειώσατε. Όχι, έχουμε ακόμα και να πούμε. Κάτι τέτοιο είναι το Los Muertos. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Εγώ του βάζω ένα δυνατό 9. 10 γιατί είναι η φίλη και ο Δημήτρης.
9. Θα ήθελα να βάλετε τη δικιά σας πινελιά και θα βάζα 10 αν βάζετε και τη δικιά σας πινελιά. Επόμενη φωτογραφία. Είναι ένας αρχαίος. Δεν είναι Έλληνας αυτός, είναι Ρωμαίος. Όπως και να έχει, ξέρετε τι μου θυμίζει και ξέρετε γιατί το έβαλα αυτό, έτσι, κορίτσια. Γιατί. Δεν καταλαβαίνετε. Για την Ηρακλή. Λυπάμαι πραγματικά. Γιατί σου θυμίζει τον Απόλλωνα, τον Θεό που σου μοιάζει πιο πολύ. Να πέσει το πλάνο. Της ομορφιάς. Θα το βρω. Τώρα πέφτει το πλάνο, για πείτε. Λοιπόν, φύγετε από το στούντιο τώρα. Δεν αξίζετε να είστε εδώ μέσα. Εγώ του βάζω ένα 8. Γιατί μου θύμισε τις εποχές μου. Νιάου. Εδώ τώρα ο επόμενος ο φίλος, ακούστε τι λέει. Το κουστούμι ήταν από μια παλιά στολή. Και επειδή βαρέθηκα τη μάσκα, απλά πήγα στα Jumbo και αγόρασα αυτή τη μάσκα και ντύθηκα. Διάβολος. Εγώ τώρα κάπου το έχω χάσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω με το στήσιμο. Δεν ξέρω. Κάπως το έχω χάσει τελείως το έργο. Πάντως μ' αρέσει και η μάσκα πάρα πολύ. Μ' αρέσει που έχει βάλει και το πεντάλφα εδώ. Είναι καλό για κάτι σατανιστικό. Δεν είναι διάβολος αυτό. Είναι κάτι σατανιστικό. Τι να σου βάλω τώρα, ρε φίλε. 6. Νομίζω στο 6 είμαστε καλά. Η επόμενη δεν είναι φορεμένη, αλλά μου άρεσε γενικά και την έβαλα. Θα μπορούσε να είναι και κανονικό ρούχο, κατ' εμέ. Ναι. Και μ' άρεσε, ξέρετε, κάντε ένα zoom, ρε κορίτσια. Έχει λουλούδια σε κάποια σημεία. Δηλαδή μέσα στα πνευμόνια, δια πνευμόνια έχει τριαντάφυλλα. Και στον κάβαλο, καβάλο, όπως λέγεται, έχει άλλο ένα τριαντάφυλλο ροζ. Επειδή δεν τη βλέπω φορεμένη, δεν μπορώ να πω πολλά, θα του βάλω ένα 5. Για να είμαστε στη μέση. Γιατί κοκαλιάρα, τέλειο. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου. Δώσ' το. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι έχει ντυθεί. Καταλαβαίνετε τι έχει ντυθεί. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ξέρετε ποια μου θυμίζει όμως. Τη γυναίκα του Όζι Όσμπορν. Δεν λάκρυγα. Κατάλαβες για λέω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως είναι icon. Να πω για το μαλλί. Το μαλλί είναι τέλειο που είναι κρεπαρισμένο. Να πω για το σακάκι με τη σβά. Είναι τέλειο, ό,τι και να έχει ντυθεί, για μένα είναι 10, παιδιά. Ναι, ναι, εγώ είναι, το αγαπώ. Τέλειο. Άρε, παιδιά, κατάλαβα τι είναι. Γαμπρός είναι, γιατί δείτε δίπλα με αυτή που κρατάει αγκαζέ. Είναι σαν ηφικό αυτό που φοράει. Το βλέπετε. Ναι. Οπότε, μάλλον είναι γαμπρός. Είναι γαμπρός Ozzy Osbourne. Πάμε στο επόμενο που λέει: αυτή είναι η φετινή στολή του μπαμπά μου. Μπορεί να μην τη φοράω εγώ, αλλά ήταν δική μου ιδέα. Και για το ορθογραφικό δεν φταίω εγώ, η μάνα μου. Για δείτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, έχει κρεμάσει μια ταμπέλα και λέει Error 404, Custom Not Found. Για μένα παίρνει 10, γιατί έχει το ορθογραφικό. Αν ήταν σωστό, θα το βάζα 9. Αυτή είναι από ένα group εδώ στην Πάτρα. Είμαι καμαριέρα, φοράω και ζαρτιέρες. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια ότι φοράει και ζαρτιέρες. Εδώ κάτι δεν έχει πάει καλά. Αρχικά αυτό δεν είναι καμαριέρα, είναι πασχαλίτσα που πονάει η κοιλιά της. Και πασχαλίτσα και καμαριέρα. 3. Και κάτι άλλο. Αρχικά δεν της αρέσει καθόλου. 3. Ναι. Άλλη υποφέρει. 3. Ναι, 3. 3. 3. Αλλά έχει και άλλη στολή ίδια η φίλη. Και για να δούμε, εδώ τι είναι αυτό τώρα θα μου πεις εδώ. Μένα μου αρέσει το color blocking. Εγώ θα σας πω τι είναι αυτή η στολή. Καρναβάλι. Όχι. Έχετε δει τα TikTok. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Φίλοι, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, λογικά θα το βλέπεις, πες μας κάτω στα σχόλια τι έχεις δει ακριβώς, γιατί πραγματικά έχω καεί. Πραγματικά έχω καεί, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Μήπως είναι Tinkerbell. Μήπως είναι τύπου εσμεράλδα, τσιγκάνα φάση. Ήθελες να το πεις. Άσκαγα. Βρήκα ένα τρόπο όμως, είδες, ε. Πάμε στην επόμενη που λέει εδώ ο φίλος, την έστειλαν και δεν νομίζω πως είναι ιδιαίτερη. Είναι υπέροχη. Είναι τέλεια! Είναι τέλεια. Είναι 20. Αυτά. Αυτή θα ήθελα πολύ να το δω φορεμένη. Και εγώ θα ήθελα πολύ να το δω φορεμένη. Είναι όντως creepy clone αυτό. Και μ' αρέσει που είναι όλοι ασπρόμαυροι. Το θεωρώ ακόμα πιο iconic. Για μένα, επειδή δεν τη βλέπω φορεμένη, θα βάλω 9. Λέει η φίλη, εγώ ντυμένη κόκορας και η κολλητή μου η ελευθερία. Αυτή ντύθηκε έτσι για προφανούς λόγους. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι προφανείς λόγοι. Ναι, είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Ναι, το κατάλαβα το άγαλμα της ελευθερίας, αλλά δεν. Μου πήγε το μυαλό ότι τη λένε ελευθερία. Ναι. Αυτό. Μάλλον. Ναι. Και εγώ επειδή όταν γελάω μου λένε συνέχεια πως κακαρίζω. Κορίτσια, συγγνώμη, θα το πω. Σου κλέβει πολύ την παράσταση η freedom, η ελευθερία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι εικόνη και έχει δώσει πολύ πόνο και στο βάψιμο και σε όλα. Και είναι και χειροποίητα, το βλέπετε έτσι. Η δάδα που κρατάει το Στεφάνι είναι χειροποίητα, τα έχει φτιάξει αυτή. Αλλά και η δικιά σου είναι πάρα πολύ καλή και μ' αρέσει όπως έχει στηθεί. Για την ελευθερία, τη freedom, θα βάλω 10. Δαγκωτό. Ναι, για την κότα, θα βάλω, επειδή το έχω ξαναδεί μωρέ την κότα, αν και, εντάξει, θα σου βάλω ένα 7 για την κότα. Μ' αρέσει ο λόγος που ντύθηκες κότα, επειδή κακαρέζεις. Πώς να το λες freedom. Είναι liberty, the statue of liberty. Πάτα. Μη με
με κοιτάς έτσι. Μήπως φέτος να δεθείς έξυπνος. Έρχομαι. Αλλά άστο, γιατί... Σε αυτήν, όχι σε μένα. Πάρε κι εσύ. Κι άλλη μία. Μήπως είναι στο τίστο Liberty. Εγώ ντύθηκα τσάκι, αλλά έκανα DIY, οπότε ναι. Οπότε φίλοι, ναι, μ' αρέσει πολύ. Και τι γίνεται, όλο 10 θα βάζω. Όχι, θα είμαι αυστηρός. 8, ναι, 8. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό και μ' αρέσει που είσαι μικρή και σκέφτεσαι πονηρά. Όχι. Εσύ για πόσο βάζεις? Εγώ θα βάζω 9. Εδώ έχουμε 4 φωτογραφίες από τον ίδιο φίλο. Για δείτε τις 4 πρώτα. 1, 2, 3. Α, 10. 10, 10. 4. 10. Για μένα 10. 10. 10, 10, 10, 10 κοτό. Αρχικά η πρώτη μου αρέσει πάρα πολύ που είναι με τα κέρατα. Και πόση ώρα πήρε αυτό. Και το μακιγιάζ. Όχι, είναι όλο 10. Είναι περουκάθλια. Εγώ έχω νικητή. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Οκ. Αλλά 10. Γελάω γιατί αυτό που μου έστειλε αυτέ τι φωτογραφίε είναι γνωστό μου, είναι φίλο μου. Και με το που μου στέλνει τι φωτογραφίε του λέω χάλια basic 0. Και τα πήρε κρανίο γιατί μου λέει έχω κάνει τόσο κόπο, τόση ώρα κτλ. Αλλά εντάξει, θα είμαι δίκαιο εδώ πέρα. Θα πω ότι είναι... δεν μπορώ να βάλω κάτι λιγότερο από 2. Όχι, θα του βάλω 4 γιατί έχει στείλει 4 φωτογραφίε. 1 για την κάθε φωτογραφία. 4 θα πάρει ο φίλο. Ωραία. Εσείς 10? Εγώ 40 τότε. 10 για την κάθε μία. Πάμε και στον τελευταίο φίλο που λέει: έβαλα πολλέ ώρε στο ψάξιμο και στην ετοιμασία. Γενικά μου στείλατε πάρα πολλέ φωτογραφίε με Τζόκερ. Θέλατε πάρα πολύ τον Τζόκερ, δεν ξέρω γιατί. Οκ. Νομίζω ότι ήταν το πιο επιτυχημένο από όλα σε όλα. Δηλαδή μέχρι και το δόντι που το έχει βάλει χρυσό. Είναι αλλού, που έχει σβήσει το φρύδι είναι αλλού, τα τατουάζ που έχει κάνει στο πρόσωπο είναι όλα τέλεια, δεν μπορώ να σου βάλω κάτι λιγότερο από 10. Το μόνο που με χαλάει ίσως, επειδή εσύ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τώρα εδώ, φαίνεσαι φουλ ψαγμένο, στη ζώνη τη Versace, που αυτή τη ζώνη, ας πούμε, καταρχάς δώστη μου. Δεν τη θέσαι σε αυτή τη ζώνη, φέρτε σε μένα. Αυτή τη ζώνη θέλω να με πάρετε δώρο στα γενέθλιά μου. Δεν το είδα ποτέ τη δεύτερη. Κοιτάγαμε άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτές τις στολές μου στείλατε. Γενικά σας είπα, δεν έβαλα πάρα πολλές γιατί αρνήθηκα. Ήξερα, θέλω όμως με το air condition. Αυτά, εύχομαι να τα περάσετε πάρα πολύ ωραία στα καρναβάλια. Σας το έχω πει πολλές φορές, δεν μου αρέσουν καθόλου οι απόκριες. Καθόλου όμως. Αλλά σε όποιον αρέσουν, να περάσουν όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά από τις φίλες μου εδώ πέρα. Ευχαριστώ, κορίτσια, που με βοήθησε για αυτό το βίντεο. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εσύ δεν θα ξανάρθεις τα βίντεό μου. Freedom. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Γεια σας. Πολύ καλό βίντεο. Γιατί κοιτάς συνέχεια εμένα? Γιατί είμαι αλήθερος.